Την γέννηση του θεάθρου που τίμησαν οι Ορθόδοξοι ανά τον κόσμο, που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, με τις συνθήκες εορτασμού ωστόσο να διαφέρουν στη χώρα μας λόγω του αυστηρού lockdown. Είναι Χριστούγεννα για μας, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, είναι δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή μετά από το Πάσχα. Και γιορτάζουμε, ναι, έχουμε τραπέζια, δηλαδή μαζευόμαστε σαν οικογένεια, τρώμε πολύ, οικογενειακά με τον άντρα μου. Κανονικά στη Ρωσία εμείς το έθιμο που έχουμε, εμείς καλούμε τους ανθρώπους, τους ξένους ανθρώπους μέσα στο σπίτι και τους κερνάμε. Φαγητά, κουλούρα και γλυκά. Είναι η μέρα της αγάπης και χαράς, όπως και στην Ελλάδα. Απλώς εδώ έχουμε το lockdown, σε αντίθεση με τη Ρωσία που ισχύουν άλλα πράγματα. Σε εμάς δεν υπάρχει lockdown σαν στην Ελλάδα. Δηλαδή ο κόσμος ελεύθερα πάει, κινείται. Μάλιστα οι εκκλησίες ήταν ανοιχτά. Λειτουργία ήταν όλη νύχτα όπως και κάθε χρόνο. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τους κλειστούς ναούς στο Ηράκλειο, αντιθέτως σε ελάχιστες περιπτώσεις στην ενδοχώρα, τελέσχε θεία λειτουργία, όπως συνέβη στη Μονή του Αγίου Νικολάου στο Ζαρό. Ωστόσο, οι εκκλησίες είναι κλειστές, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά και εδώ, στην περιοχή της Κνωσού. Το γεγονός καυτηρίασε πρόσφατα με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό η Ιερά Σύνοδος των Ορθοδόξων Πιστών του Παλαιού Ημερολογίου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για προσφυγή στη δικαιοσύνη λόγω των νέων μέτρων που τους απαγορεύουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με το Ιουλιανό Ημερολόγιο. Ρώσοι Ορθοδόξοι Χριστιανοί που διαμένουν εδώ και αρκετά χρόνια στην Κρήτη μας περιγράφουν πόσο διαφορετικά είναι τα φετινά Χριστούγεννα στην Ελλάδα σε αντίθεση με τη Ρωσία, όπου εκεί το κλίμα είναι γιορτινό και χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Στη Ρωσία οι εκκλησίες είναι ανοιχτές, οι άνθρωποι πάνε βόλτες, βγαίνουν πολύ και πάνε στα σπίτια ο ένας τον άλλον, δηλαδή οι οικογένειες μαζεύονται κανονικά. Αγαπώ την Κρήτη και τους Έλληνες. Είμαι 20 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο και εννοείται είναι πια το δεύτερο μου σπίτι, δεν το συζητάμε. Ναι, περιμένουμε να τελειώσουμε το lockdown, να είμαστε καλά και να μπορούμε μετά το Πάσχα, αν είμαστε καλά, να μπορούμε να πάμε και να κοινωνήσουμε, να νηστέψουμε ξανά. Χριστουγεννιάτικο το κλίμα και στη Σερβία, όπου και ανεδρύνα κούτσουρα και κλαδιά μπροστά από την εκκλησία.